φέτος η ΟΟΤΟΚΙΑ για τις θαλάσσιες χελώνες καρέτα είναι η επιπτώση αυτών των αλλαγών, καιρικών αλλαγών στους ωκεανούς που πραγματικά προβληματίζουν. Θα μείνω στον Αρχέλων, θα μείνω στον κύριο Γιώργο Βράμπα, τον οποίο καλημερίζω, γιατί είναι υπεύθυνος των προγραμμάτων του Αρχέλων εδώ στην Κρήτη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, πολύ καλά, είμαι και εσείς? Καλά, μια χαρά. Έχετε ήδη ξεκινήσει? Ακριβώς, έχουμε ήδη ξεκινήσει. Όπως πολύ καλά είπατε, αναφέρατε και εσείς τις υψηλές θερμοκρασίες και με αυτό σχετίζεται και το δελτίο τύπου ουσιαστικά που βγάλαμε από το Σύλλογο, γιατί παρατηρήσαμε ότι φέτος είχαμε την πρώτη φωλιά στη Ζάκυνθο στις 11 Μαΐου. Κάτι το οποίο μετά από έλεγχο των δεδομένων μας είδαμε ότι πρώτη φορά είχαμε τόσο νωρίς φωλιά στο συγκεκριμένο σημείο στη Ζάκυνθο. Και φυσικά το ίδιο παρατηρούμε και στην Κρήτη που είχαμε πάλι μετά από μία μέρα και στην Κυπαρισία τις πρώτες φωλιές, σε αντίθεση με πέρυσι που τις είχαμε προς τα τέλη του Μαΐου. 12 Μαΐου οι πρώτες φωλιές, 11 με 12 Μαΐου, που δείχνει αυτές τις αλλαγές και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτό σημαίνει απλά και πρακτικά ότι θα πρέπει και εμείς να είμαστε λίγο πιο παρατηρητικοί, διότι νομίζω τα δικά σας τα σημεία στείνονται, μαρκάρονται, να το πω διαφορετικά, στις παραλίες. Οι γνωστές οι παραλίες όπου καταγράφονται κάθε χρόνο ή καταγράφεται όλη αυτή η κινητικότητα και στείνονται οι φωλιές από τις χελώνες καρέτα, και εκεί είναι που θα πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε με τη δική μας τη βοήθεια, ναι. Ακριβώς. Όπως είπαμε, επειδή ακριβώς φέτος μπορεί να δούμε πιο νωρίς από τα περασμένα χρόνια αρκετές φωλιές στις παραλίες και στο Ρεθύμνου και στον Χανίων, αλλά και στον κόλπο της Μεσαρά συγκεκριμένα εδώ για την Κρήτη, είναι πολύ σημαντικό ίσως να αναφέρουμε και κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρουν και οι πολίτες σε περίπτωση που έρθουν αντιμέτωποι αυτή την περίοδο, κυρίως που είναι η περίοδος οδοκίας, πρώτα απ' όλα με χελώνα κατά τη διάρκεια το βράδυ ουσιαστικά που βγαίνουν για να οδοκίσουν, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τις ενοχλήσουμε, να πάμε κοντά, να βγάλουμε φωτογραφίες. Είναι κάτι που πρέπει να αναφέρουμε σε πρώτη φάση. Στη συνέχεια την περίοδο εκόλαψης των νεοσών, που θα γίνει από τα τέλη Ιουλίου μέχρι και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ενοχλούμε τους νεοσούς, τα χελωνάκια τα μικρά που πάνε προς τη θάλασσα. Να τα αφήνουμε να πάνε μόνα τους, ποτέ να μην τα βρέχουμε, να μην τα παίρνουμε να τα βάζουμε στη θάλασσα. Πρέπει μόνα τους να πάνε μέχρι εκεί και να μπουν στο νερό. Και σε περίπτωση που τα δούμε την διάρκεια της ημέρας να βγαίνουν από τη φωλιά και όχι κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, όπως είπατε κι εσείς, αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε σαν πολίτες είναι να κάνουμε μια σκίαση με μια πετσέτα από πάνω τους και να αφαιρέσουμε την καυτή άμμο, φτιάχνοντας ένα μονοπάτι ουσιαστικά προς τη θάλασσα που δεν υπάρχει καυτή άμμος, για να καταφέρουν να πάνε επιτυχώς μέσα στη θάλασσα. Από την άλλη βοηθάμε και λίγο παραπάνω όποιος έχει τύχει σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί υπάρχουν και τα πουλιά από ψηλά τα οποία μαρκάρουν και πάνε στα χελωνάκια, μην το ξεχνάμε και αυτό. Ακριβώς. Αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα χελωνάκια. Φυσικά αυτό, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι η θύρευση από τα πουλιά, ένα φυσικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νεοσύ. Εμείς προσπαθούμε να επικεντρωθούμε κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι, πώς μπορούμε να ενημερώσουμε και τους τουρίστες, ώστε να ξέρουν σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με κάτι τόσο όμορφο, γιατί όταν το πρωτοβλέπουμε κάτι τέτοιο φυσικά και θέλουμε να πάμε κοντά και να πιάσουμε ίσως τα χελωνάκια, αλλά εμείς προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο προς την αντίθετη κατεύθυνση. Φυσικά μπορούν να απολαύσουν αυτό το θέμα σε περίπτωση που είναι τυχεροί και το δούνε, αλλά με σεβασμό προς τη φύση πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, εξαιτίας αυτών των αλλαγών έρχεται η ίδια η φύση να βοηθήσει, γιατί η θερμοκρασία πρέπει να αντιμετωπιστεί και από αυτά τα η ζέστη πρέπει να αντιμετωπιστεί και από αυτά τα ζωντανά. Έτσι λοιπόν έρχονται λίγο πιο μπροστά στο χρόνο, αυτό κρατάω κύριε Βράμπα από αυτά τα οποία μας λέτε, και έχουμε δηλαδή νωρίτερα την περίοδο της οτοκίας, έτσι ώστε να καταφέρουν να προστατευτούν. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Ακριβώς. Αλλά απ' την άλλη, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι παρόλο που μεγαλώνει ίσως, όπως βλέπουμε, η περίοδος οτοκίας και έρχονται λίγο νωρίτερα, προβλήματα υπάρχουν επίσης σχετικά με την κλιματική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Γιατί, παραδείγματος χάρη, η αύξηση αυτή των θερμοκρασιών οδηγεί στην αύξηση, τη σταδιακή αύξηση τη στάθμη τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να έχουμε μικρότερες παραλίες και λιγότερο χώρο για την οτοκία των θαλασσίων χελωνών. Και το δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει επίσης με την κλιματική κρίση είναι ότι η αύξηση των θερμοκρασιών οδηγεί στο να έχουμε περισσότερα θηλυκά χελωνάκια. Το φύλλο της θαλάσσιας χελώνης ουσιαστικά καθορίζεται από τη θερμοκρασία. Πάνω από 27,7 βαθμούς Κελσίου βγαίνουν θηλυκές χελώνες, ενώ μικρότερο από 27,7 έχουμε τις αρσενικές. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσο αυξάνονται οι θερμοκρασίες, άμα έχουμε συνεχόμενα περισσότερες θηλυκές χελώνες, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον πληθυσμό, την άνηση κατανομή αρσενικών και θηλυκών στον πληθυσμό των θαλασσίων χελωνών ουσιαστικά. Μάλιστα. Και από την άλλη, εκείνος ο άλλος ο κίνδυνος, διότι η επιβίωση για όλα τα χελωνάκια δεν είναι δεδομένη άμεσα με το που θα μπουν μέσα στο νερό, για πάρα πολλούς άλλους λόγους και μέσα στο δικό τους το περιβάλλον. Είναι γνωστά όλα αυτά. Ούτως ή άλλως είναι ο κύκλος της ζωής του καθενός από εμάς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να προτρέψω και μέσα από το βήμα που μου δίνετε, όσους θέλουν να δηλώσουν και σαν εθελοντές μαζί μας των αρχαίων, μπορούν ακόμα και σαν μερικής απασχόλησης άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας να βοηθήσουν, άμα θέλουν να κάνουν και το ένα βήμα παραπάνω, ή και ακόμα αν θέλουν να μάθουν περισσότερα, μπορούν να μπουν και στο site μας. Και στην Κρήτη πλέον κάνουμε και περιπάτους μαζί με τον κόσμο στην παραλία, που μπορεί να κλείσει μέσα από το site και να ενημερωθεί ακόμα περισσότερο με τους εθελοντές μας. Κρατάμε τις λεπτομέρειες αυτές ή τις πληροφορίες αυτές για εκείνους που σας ακούν αυτή την ώρα και ενδιαφέρονται. Κύριε Βράμπα, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως, πάντα στη διάθεσή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, υπεύθυνος των προγραμμάτων του Αρχαίλων στην Κρήτη για την οτοκία της Καρέτα, την περίοδο η οποία ξεκίνησε πολύ νωρίτερα και αυτά τα οποία θα πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.